Χαίρομαι πάρα πολύ όταν εδώ στο στούντιό μας δεσπόζουν παιδικές φωνές, παιδικές φιγούρες. Χαίρομαι πάρα πολύ μέρες που είναι Χριστούγεννα να συνομιλώ με μικρά παιδιά. Δεν ξέρω τα μικρά παιδιά αν έχουν χαρά που θα συνομιλήσουν μαζί μας, αλλά εγώ πιστεύω ότι. Γι' αυτό το λέω ότι κάπου θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί άγχος δεν θέλουμε να υπάρχει. Ιδιαίτερα όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Όπως και το τρίτο, Κάλλη Κατζαράν, παρακαλώ. Κάλλη Κατζαράν. Με κυνήγι θησαυρού, με δράσεις, με εργαστήρια για μικρά παιδιά στον πύργο, λοιπόν. Υπάρχουν επιλογές, γονείς, το λέω για εσάς περισσότερο. Καλά, εμείς μεγαλύτερη μπορώ να αποκλειόμαστε από αυτή τη διαδικασία. Όχι. Δεν μου έχω πει ότι προς τα μέρη μου, όσο κατηγορίζεις τον Νότο. Ναι. Βρίσκεις διαμάτια, φοβερές διοργανώσεις, κάνουν εξαιρετική δουλειά οι πολιτιστικοί σύλλογοι εκεί. Μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι διψούν για να δώσουν κάτι διαφορετικό στην περιοχή, κάτι το οποίο θα υποστηριχθεί και το υποστηρίζουν και οι ίδιοι, είτε με την τοπική κουζίνα, είτε με την διοργάνωση, η οποία είναι άρτια, οργανωμένα πράγματα. Πάμε στον πύργο. Βασικά, ο πύργος ήρθε σε εμάς, φίλες και φίλοι, ο πύργος Μονοφατσίου, και πάμε να γνωρίσουμε τους καλλικατζαραίους μας, τον Μιχάλη, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Καλώς ήρθατε, βρε παιδιά. Καλώς τα αγόρια. Στην μπανάνα μιλάμε. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πάρω συνέντευξη από Καλλικάντζαρο. Είσαι ο Γιάννης. Ο Γιάννης, το επίθετο. Βελεγράκη. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το πρώτο σχόλιο που σου κάνει κανείς, ε? Ναι. Ποιο? Πώς με λένε. Όχι, το άλλο. Όχι, που λέγαμε πριν, με ποιον ηθοποιό μοιάζεις. Α, με το μόνο σας μήνυμα. Είναι συχνό μάλλον αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω θα έχει πολλά υπέρ αυτό αυτές τις μέρες που θα είναι το Καλλικάντζαρο. Θα ευνοηθείς. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε κόσμο στον πύργο? Ναι. Τι έχετε ετοιμάσει εσείς οι Καλλικάντζαροι? Τύχη θησαυρού, δραστηριότητες. Μπράβο. Θα πετάξουμε αλεύρι ο ένας στον άλλο. Αλεύρι! Εσείς θα εκτονωθείτε εκεί. Στους μικρούς, όχι εμείς οι μεγάλοι να φάμε αλεύρι μπόλικο. Όχι. Α, εμείς δεν το έχουμε. Όλοι θα φάνε. Όλοι θα φάνε. Πες το έτσι, ρε Γιάννη. Μιχάλη, εσύ θα μας πεις τώρα, γιατί κάπου πήρε ταυτάκι μου εμένα, ότι εσείς οι τρεις και όχι μόνο εσείς είστε η αφορμή και η αιτία που δημιουργήθηκε εδώ το Καλλικατζαράν, και θα έχουν την ευκαιρία και άλλα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή, να παίξουν και μαζί σας και όλοι μαζί να είστε. Είναι αλήθεια τώρα αυτό ή αυτό που έφτασε στα αυτιά μου δεν ισχύει? Το αρχίσαμε επειδή θέλαμε να κάνουμε κάτι τα Χριστούγεννα στο χωριό μας, επειδή δεν γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Και θέλαμε κάπου να παίξουμε πολλά παιδιά που... πολλά μέρη. Ναι, ναι, ναι. Και διαφορετικά σημεία. Οπότε αποφασίσαμε, μας βοήθησε η κυρία Σέβη. Κυρία Σέβη, η μαμά. Όλα με την κυρία Σέβη σε λίγο. Να αρχίσουμε το Καλλικατζαράν. Πάμε πολύ ωραία. Πάμε και στον Γιώργο. Γιώργο, τι σου έχει μείνει από πέρυσι, από άλλες χρονιές που κάνατε το Καλλικατζαράν? Ήσουν λίγο μικρότερος, αλλά τι σου άρεσε, ρε παιδί, τι σου έμεινε που έλεγες άντε να έρθει και του χρόνου? Και ήρθε τώρα, δηλαδή ήρθε το καλύτερο. Κάνουν οι μέρες, κοντοζυγώνουν. Μου άρεσε πάρα πολύ που παίξαμε και με άλλα παιδιά, γνώρισαμε, κάναμε νέους φίλους, περάσαμε καλά και κάναμε και πολλές διάφορες δραστηριότητες. Ζείτε στο χωριό, δεν είναι ότι ζείτε στο Ηράκλειο και πάτε τώρα για τη διοργάνωση, ζείτε στον πύργο, έτσι, γιατί το προετοιμάζατε όλο το χρόνο. Τι άλλο έχει προετοιμάσει ο πολιτιστικός σύλλογος, ξέρεις, ή να τα αφήσουμε σε αυτούς να μας τα πούνε? Μήπως να στους λίγο μεγαλύτερους. Στους λίγο μεγαλύτερους. Ό,τι θέλεις εσύ θα αποφασίσεις. Όχι, θα πάμε στην κυρία Σέβη και στον κύριο Αντώνη, από εκεί πλευρά. Έχουν μικρόφωνο. Κρατήστε το εσείς, παιδιά, γιατί σίγουρα θα έχουμε μια ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρία Σέβη Λασκαρέλα, καλώς ήρθατε, νηπιαγωγός, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε πολύ. Πολύ καλά εσείς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς. Αντιλαμβάνεστε το λόγο για τον οποίο ξεκινήσαμε με τα παιδιά, διότι είναι αυτό το κάτι που μας λείπει. Να δίνουμε λόγο στα παιδιά και να γνωρίζουμε ότι για αυτά γίνονται πολλά πράγματα, από αυτά ξεκινούν πολλά άλλα. Από αυτά ξεκινούν και σε αυτά καταλήγουν. Έτσι. Γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το μέλλον μας είναι τα παιδιά. Ό,τι δώσουμε στα παιδιά, αυτό θα πάρουμε. Στο χωριό, λοιπόν, στον πύργο που διορίστηκα πριν πολλά χρόνια. Κατάγεστε από Εύβοια? Κατάγομαι από Λίμνο. Λίμνο. Α, καμία σχέση Λίμνο. Δεν έχετε με εδώ. Κατάγομαι από Λίμνο. Ήρθα εδώ λόγω του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Διορίστηκα στον πύργο. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πολύ ωραίο χωριό, μεγάλο χωριό, με πολύ καλόκαρδους ανθρώπους, με πολλές δράσεις. Όμως τα παιδιά πάντα έλεγαν στο σχολείο: θέλουμε και κάτι παραπάνω. Θέλουμε και κάτι παραπάνω. Το αποζητούσαν και τα ίδια. Δηλαδή, καταλάβαιναν ότι κάτι λείπει για να είναι τα ίδια πλήρως ικανοποιημένα και χαρούμενα. Ναι. Έτσι, λοιπόν, έχοντας το γιο μου στο νηπιαγωγείο και τους φίλους του, ξεκινήσαμε να προετοιμάζουμε χριστουγεννιάτικη γιορτή, την αγέλαστη πολιτεία των Καλλικατζάρων. Και τα παιδιά έλεγαν: γιατί όλο αυτό να μην μπορούσε να γίνει
στο χωριό όλο και να κοινοποιηθεί. Mm. Και έτσι ξεκίνησε δειλά-δειλά η Καλικαντζαή πολιτεία να απλώνεται στο χωριό, να καλούμε κόσμο. Και τι ξεχωριστό θα έκαναν οι Καλικάντζαροι, φυσικά θα έκαναν ζημιές σε όλο το χωριό. Να αφήσουν τα αποτύπωμά τους. Τα αποτύπωμά τους. Και τι καλύτερη ζημιά από το αλεύρι. Αλεύρωμα δηλαδή. Αλεύρωμα. Δηλαδή όσοι έρχομαι θα αλευρωθούμε. Αλευροπόλεμος. Μαύρα ρούχα σημαίνει αυτό. Αυτομάτως. Ρούχα. Αυτομάτως. Είμαστε κι εμείς, βλέπετε, εκπρόσωποι δε τον Καλικάντζαρη. Το καταλάβαμε. Αλευροπόλεμος μέχρι εκεί που δεν πάει. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δράσεις για τα παιδιά, πολύ μουσική. Σε αυτό ευτυχώς συμπράττει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Mm-hmm. Συμπράττει ο Δήμος, που είναι πολύ βασικό. Και συμπράττει και όλη η περιοχή. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο φέτος, ότι συμμετέχουν όλα τα σχολεία της περιοχής μας. Έχουμε συμμετοχές μέχρι στιγμής 250 παιδιών. Wow, θα γεμίσει το χωριό. Έχουμε από Μεσοχωριό, από Τεφέλη, από Χεντριά, από Χάρακα, από Ρωτάση, από Πρετόρια, από... από το Ασίμι. Τώρα θα έχετε και πολύ μακριά από το Ηράκλειο, εδώ από κέντρο σιγά σιγά. Μακάρι, σας περιμένουμε όλους. Μακάρι να μας έρθετε. Να πάμε και στον κύριο Αντώνη Παντζαρίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Πύργου της περιοχής. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε ότι χωρίς τη δική σας βοήθεια τίποτα δεν θα είχε υλοποιηθεί. Δεν πάει να έχει η νηπιαγωγός, η δασκάλα του χωριού όνειρα και οράματα. Αν δεν ήσασταν εσείς, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Προσπαθούμε όχι μόνο ο Σύλλογος, και όλο το χωριό να συμβάλλει σε αυτό. Και οι μαγαζάτορες έχουν στολίσει την πανέμορφη αγορά που έχουμε, με χριστουγεννιάτικα δέντρα απ' έξω. Προσπαθούμε να κάθε χρόνο μαζί με το Καλικαντζαράν να κάνουμε τη φωταγώγηση του δέντρου. Οπότε μετά το Καλικαντζαράν θα γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική αγορά του χωριού. Και μετά τη φωταγώγηση έχουμε καλέσει τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής να μας παρουσιάσουν και να δοκιμάσουμε χριστουγεννιάτικα εδέσματα, γλυκά, φαγητά, ό,τι... Όπως αυτά που μας φέρατε εδώ πέρα και τα σας ευχαριστούμε. Τα καλούδια, τα χριστουγεννιάτικα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας κακομαθαίνετε και μετά εμείς παχαίνουμε, καταλάβατε. Ναι. όλο αυτό συμβάλλει για να δείξει την ενότητα της περιοχής και τη φιλοξενία που έχουν τα Χριστούγεννα και την αγάπη της ζεστασιά στον κόσμο. Και ένα παραπάνω από αυτό που δίνεται σε κάθε επισκέπτη που έρχεται Σαββατοκύριακα και περνάει από την περιοχή. Επειδή σας ξέρω πολύ καλά, γι' αυτό το λέω. Ένα παραπάνω τώρα τα Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι πως έχω την αίσθηση πως ακόμη δεν έχουμε πει την ημερομηνία. Μιλάμε λοιπόν για την Κυριακή, 10 λοιπόν του μήνα. 4 η ώρα ξεκινάνε τώρα, τα event, όλα αυτά που συζητάμε. Μεθαύριο, μεθαύριο. Και το παιχνίδι και ο κρυμμένος θησαυρός. Εγώ κάπου εντόπισα και μία καρακάξα. Ποιος θα μου πει ποια είναι η καρακάξα και τι δουλειά έχει με το παιχνίδι. Μιχάλη. Ποια είναι η κυρία αυτή και τι θέλει ένα μεσά σας, να σας χαλάσει το παιχνίδι, η καρακάξα σας την κυνηγάτε, σας κυνηγάει, πώς πάει τώρα αυτό. Είναι έκπληξη, δεν πρέπει να το πεις. Α, δεν πρέπει, είμαι αγενής με αυτό που ρώτησα. Την εξουδετερώσαμε πέρυσι, τι γίνεται με την καρακάξα. Από ό,τι ξέρω. Ναι, ό,τι ξέρεις και ό,τι μπορείς να μας πεις. Η καρακάξα είναι νομίζω μία κατάσκοπος. Άμα θυμάμαι καλά. Είστε αντίπαλοι με την καρακάξα εσείς? Νομίζω προσπαθείτε να βρείτε το θησαυρό πριν τον βρει η ίδια. Ναι. Εσείς τώρα είστε ομάδα όλα τα παιδιά μαζί, απέναντί της. Δεν χωρίζετε και εσείς σε ομάδες και όποιος βρει πρώτος τον κρυμμένο θησαυρό κερδίζει, ας πούμε. Χωριζόμαστε σε ομάδες. Ωραία. Αλλά όλοι έχουμε ένα στόχο να βρούμε το θησαυρό πριν το βρει η καρακάξα. Οι γρίφοι, ποιος τους δίνει? Δίνει κάποιος κάποιους γρίφους ή ψάχνετε εσείς για ένα? Τον πρώτο γρίφο αρχίζει από το σχολείο ο πρώτος γρίφος και μετά σε όλο το χωριό το κυνηγάνε τον επόμενο, προσπαθούμε... Να, βρίσκεται τον πρώτο, ο πρώτος σας προειδιάζει για τον επόμενο, κάπως έτσι πάει, όπως το γνωστό κυνήγι του θησαυρού, όπως το έχουμε βιώσει και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές. Γιάννη, εσύ θέλεις να μας πεις το κάτι σου για τον κρυμμένο θησαυρό, αν σου αρέσει σαν παιχνίδι, αν από μικρός είχες μπει στη διαδικασία αυτή να παίζεις, γιατί και εμείς έχουμε τέτοια αντίστοιχα βιώματα και εσύ είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι από εσένα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σου αρέσει, χαίρεσαι έτσι να λύνετε τους γρίφους έτσι ομαδικά, να μπαίνεις στη διαδικασία να πάτε στο επόμενο βήμα και στο επόμενο βήμα και να είστε ακόμη πιο κοντά στη νίκη. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Έχετε κερδίσει ποτέ, δεν σας ρώτησα. Έχει τύχει να κερδίσετε τα προηγούμενα 2 χρόνια. Οι ομάδες πάνε ανάλογα με, με την περιοχή προέλευση, ανάλογα με το σχολείο. Άρα δηλώνουν συμμετοχή τα σχολεία όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιο παιδί τώρα που μας βλέπει, που δεν είναι από αυτά τα σχολεία, μπορεί να συμμετάσχει. Δηλαδή, έρχομαι εγώ με το γιο μου. Φυσικά και μπορεί να συμμετάσχει σε όποια ομάδα θέλει. Αλήθεια. Φυσικά. Και μπαίνουμε έτσι, δηλωνόμαστε από την αρχή. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όποιος έρθει μπορεί να συμμετάσχει. Και οι γονείς τι κάνουμε?
Οι γονείς ακολουθείτε τον κρυμμένο θησαυρό. Ακολουθούμε. Οι δρόμοι κλείνουν, έχουμε αυτοκίνητο. Κλείνει όλο το χωριό. Οι δρόμοι κλείνουν, είναι όλα οργανωμένα, πάρα πολύ οργανωμένα. Οι δρόμοι είναι κλειστοί μέχρι και αργά το βράδυ που θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση. Γιώργο, για πες μου τώρα εσύ, γιατί είδα εγώ πριν που ντρεπόσουνα και καλά τηλεόρασες και ξαρατικά τα λες. Συνεργάζεστε καλά με τα παιδιά όταν μπαίνετε στη διαδικασία να λύσετε τους γρίφους, έχετε αυτή την ανάγκη να πείτε ο καθένας τη γνώμη του για αυτή τη μία λύση που, όπως είπαμε, σε πάει στο επόμενο βήμα και παρακάτω. Μας αρέσει να παίζουμε ομαδικά. Φυσικά περνάμε καλά, γιατί είμαστε εμείς οι τρεις οι φίλοι σε μία ομάδα. Είστε χρόνια φίλοι εσείς. Φυσικά. Από μικρά παιδιά, πολύ μικρά. Πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει να παίζουμε ομαδικά, περνάμε πάρα πολύ καλά. Λέει ο καθένας τη γνώμη του για τους γρίφους και προσπαθούμε να βρούμε τον κρυμμένο. Και αποφασίζετε ποια είναι η λύση, Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πατσαρίδη, υπάρχουν στοιχεία στο Καλικατζαράν στα οποία, εάν επενδύσετε σαν πολιτιστικό σύλλογο, σαν κοινωνία γενικότερα στο χωριό, όλο αυτό να γίνει θεσμός και να, κάθε χρόνο να ξέρουμε. 10 του Δεκέμβρη θα είμαστε. Βεβαίως. Καλικατζαράν είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδικά event του νησιού. Τελειώσαμε. Θα μπορούσε βεβαίως. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τις προσκλήσεις σε σχολεία, σε δημοτικά, νηπιαγωγεία που και με τη βοήθεια των φορέων να μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο. Εξαιρετικό θα ήταν αυτό. Νομίζω αξιοζήλευτο και ίσως και η κυρία Σεβεδόν, η παιδαγωγός μας, να έχει την ίδια άποψη, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η σχέση που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους. Και δεν είναι τυχαίες και ερωτήσεις που και εμείς κάνουμε προς τα παιδιά, γιατί έχει μεγάλη αξία να καταλάβουν και οι γονείς αλλά και τα ίδια πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση και η δημιουργία αναμνήσεων στην παιδική ηλικία που μας συντροφεύουν φόρους ζωής. Και αν επενδύουμε σε τέτοιες δράσεις, έχει πολύ μεγάλη αξία για την ψυχική υγεία και ηρεμία των παιδιών και μετέπειτα στη ζωή τους ως ενήλικες. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια αντίθετη άποψη. Συμφωνώ. Επίσης θεωρώ ότι αυτός είναι ο πολιτισμός. Να μεταδίδουμε και να μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά τέτοιες εμπειρίες ενότητας. Μια κοινωνία ενωμένη. Είναι πραγματικά μια κοινωνία που μπορεί να πάει μπροστά. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για πείτε μας, από τι ώρα ξεκινάει το Καλικατζαράν, την Κυριακή? 4 ώρα το απόγευμα. Τι ώρα είμαστε εμείς εκεί όμως? Εμείς τώρα. Εγώ θα πάω με τον Γρηγόρη. Θα πάω. Έτσι, μόνοι μου θα πάω. Εγώ θέλω ένα παιδί εκεί να παίξουμε. Πώς θα γίνει. Και θέλουμε και αν έρθουμε και νωρίτερα. Καλώ εγώ των πραγμάτων να έχει και καλό καιρό, ρε παιδί. Τι παίζει να βρέξει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα θα μας τα χαλάσει άμα βρέχει. Αν δεν βρέχει τουλάχιστον ή ακόμα και να βρέχει, να σου πω κάτι, τι κατάλαβα. Πάμε. Με το αλευράκι σε ροζιμαράκι θα γίνουμε. Μούρλια θα γίνουμε. Μπορούμε, θα έχουμε δυνατότητα να καθίσουμε σε ένα από τα καταστήματα εκεί τη περιοχή, να απολαύσουμε τη βόλτα μας, τον καφέ μας, το φαγητό μας και να συμμετέχουμε μετά στο Καλικατζαράν. Φυσικά. Η αγορά θα είναι ανοιχτή και θα σας περιμένει. Κύριε Πατζαρίδη, εγώ τώρα δεν μπορώ να μην δώσω σημασία στα ωραία τα εδέσματα που είδαμε και εκεί, αλλά και στα εδέσματα που σίγουρα και θα υπάρχουν. Και θα έχει την Κυριακή. Γιατί βεβαίως είπαμε ότι έχουμε τη γευσηγνωσία χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων στις 6:30. Οπότε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το τι πρόκειται να δούμε, να γευτούμε, να δοκιμάσουμε. Αν έχει κάποιο τοπικό έτσι υλικό της περιοχής εκεί που ενδεχομένως εμείς οι υπόλοιποι να μην έχουμε δοκιμάσει. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα της ανταλλαγής των γαστρονομικών πληροφοριών και απόψεων πολλές φορές. Εμείς σαν σύλλογος καλέσαμε τους συλλόγους των γύρω χωριών να μαγειρέψουν. Θα έχει και γλυκά και αλμυρά. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Κάθε σύλλογος το αφήσαμε ανοιχτό ό,τι θέλει. Αν θέλει και γλυκό και αλμυρό που θα μπορεί να έχει στο μπάνκο που θα στηθεί. Όλο αυτό έγινε όπως προείπα γιατί τα Χριστούγεννα πρεσβεύουν τη φιλοξενία, την αγάπη, το οικογενειακό κλίμα. Άρα θέλουμε όλη η περιοχή να έχει αυτό το κλίμα, το κλίμα της ενότητας. Δεν θα γίνει κάποιος διαγωνισμός στα φαγητά, ποιος θα είναι καλύτερος. Είναι όλοι νικητές, μόνο που συμμετέχουν. Η παράδοση δεν είναι για να διαγωνιζόμαστε την παράδοση. Κάθε χωριό έχει τη δικιά του παράδοση, έχει το δικό του τρόπο να μαγειρέψει το ίδιο φαγητό. Όλα αυτά θα τα δείτε βεβαίως όταν έρθει την Κυριακή. Α, κατάλαβα τώρα. Εκεί θα αφήσατε έτσι να αιωρείτε περισσότερο για να έρθουμε κι εμείς με τη σειρά μας να τα δούμε. Κυρία Σέμι, τώρα εμείς συζητάμε εδώ για το κομμάτι το γαστρονομικό που σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος νικητής. Είναι όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι που δηλώνουν συμμετοχή σε αυτό και απλόχερα θα μας χαρίσουν τα εδέσματα. Στον κρυμμένο τώρα θησαυρό. Έχουμε νικητήρια ομάδα. Τι ψάχνουν στην τελική, αυτός ο θησαυρός τι περιέχει μέσα, γιατί τα παιδιά αυτά τρέχουν στους δρόμους για να τον βρουν και να τον εντοπίσουν. Λοιπόν, ο κρυμμένος θησαυρός είναι το κύπελλο της νικητήρια ομάδας. Α, γι' αυτό τα παιδιά τρέχουν. Η οποία θα ηγηθεί του Καλικατζαράν.
αμέσως μετά τον κρυμμένο θησαυρό, μέσα στο κύπελο, τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τα στολίδια. Η πράκτορ Καρακάξα θα πρέπει... Έπρεπε να την έχουμε εδώ αυτήν. Ίσως και να την έχετε. Εσείς είστε! Αλλά... Όχι, δεν θα πούμε. Δεν θα πούμε. Δεν επιτρέπεται. Θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα χαλάσουμε το παιχνίδι. Μπορεί να είναι και πίσω από τις κάμερες. Ναι. Ίσως και να την έχουμε. Δεν ξέρουμε, θα είναι μεταφιεσμένη πάντως σε Καλικάντζαρο και αυτήν, καθότι είναι μυστική πράκτορ. Άρα και έχει όμοια έτσι στολή με τα παιδιά, αλλά να μην ξεχωρίζει ποια είναι. Γι' αυτό δεν σας σχέτησε ο Μιχάλης προηγουμένως και δεν ήθελε να πει. Δεν τη συμπαθεί καθόλου μάλλον την Καρακάξα. Τίποτα, ναι, όχι, καλά κάνεις. Ξέρετε, να θα στολίσει το δέντρο όπως θέλει εκείνη αν βρει τον κρυμμένο θησαυρό. Μάλιστα. Τα παιδιά θα προλάβουν όμως. Όπως και να έχει, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάει όπως πραγματικά το έχετε φανταστεί, το έχετε ονειρευτεί, γιατί προετοιμαζόταν καιρό για το καταπληκτικό αυτό Καλικαντζαράν, μια παιδική γιορτή. Δεν αφορά μόνο τα σχολεία της περιοχής, τα χωριά, τα τριγύρω και τους όμορους δήμους, αλλά αφορά και το Ηράκλειο και όσους θέλουμε να κάνουμε μια εξόρμηση αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριακή, 4 ώρα το απόγευμα, αυτή 10 του μήνα, θα είμαστε όλοι στον πύργο, κάτω στο Νότο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τους καλικαντζαρέους μας. Εξαιρετική ομάδα. Με τη νίκη, τι να ευχηθώ. Να κερδίσετε εσείς την Καρακάξα, γιατί καθόλου δεν συμπάθησα ήδη. Αφήστε να κερδίσει και κάποιος ο οποίος είναι φιλοξενούμενος, ρε παιδιά. Ναι, τα παιδιά να κερδίσουν, εκεί να μην κερδίσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, όχι, ειλικρινά. Εμείς να πάνε όλα εξαιρετικά. Κύριε Πατζαρίδη, έχετε σκεφτεί και αποφασίσει. Κυρία Λασκαρέλια, να είστε καλά. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου με υγεία, θα πω εγώ. Να πραγματοποιηθεί, να πάνε όλα καλά. Πολύ το κυριότερο. Και του χρόνου να μπορούμε να είμαστε ξανά εδώ, να συζητάμε. Εσείς θα έχετε και λίγο μεγαλώσει. Και δεν θα ντρέπεστε τόσο. Και τώρα μεγάλα τίποτα δεν είναι. Θα είναι πια γυμνασιόπαιδα. Σωστό κι αυτό. Θα είναι... Πω, θα έχουν μεγαλώσει.